Σαν ακριβή σαμπάνια, η γελιογραφία σφραγίζει πανηγυρικά την επικαιρότητα και εξφενδονίζει το πόμα του κωμικού αναδύοντας το πιο καυστικά χιουμοριστικό της άρωμα. Με την καμπύλη της γραμμής και την αιχμή του λόγου, τη λογική αναζητώ αυτού του παραλόγου. Όλα, όλα αλλάζουνε και τίποτα δεν μένει. Δεν κολλάω σε μια σχέση τελειωμένη. Κόσμου σε ένα χρώμα, μια γραμμή. Φιλοσκόπιο διαβάζεται ως εξής. Παίρνουμε το βιλιαράκι εδώ στα χέρια μας, το ανοίγουμε. Σαν κινηματογράφος είναι. Wow. Κύριε Θεοφάνου, σας φοράμε στο σώμα μας. Η πολυκατοικία. Θανάσης Μπαλαφούτης και η γυναίκα του Μαργαρίτα. Πέτρος Μπαλαφούτης, ο γιος του Θανάση Μπαλαφούτη. Ναταλή Μπαλαφούτη, κόρη του διαχειριστή Θανάση Μπαλαφούτη, έχει σχέση με τον Κωνσταντίνο. Μάρκος και Χρήστος. Ελένη, η Γκαντέμου, Παναγιώτα και Βασιλική. Τζοβάνι και η Μίστε Πελέ. Τζίμις, ο σοφός της παρέας. Τάκης και Λουκία. Τάκης είναι ένας πολύ επιτυχημένος σκητσογράφος, ένα πολύ καλό παιδί, ωραίος πολυκατοικίας γενικότερα. Σιγά μην είμαι έτσι εγώ, μόνο σταυρός μου μοιάζει. Θα δείξω, κοίτα, έχουμε και την παρουσίαση του βιβλίου αύριο. Ρε εσύ, αυτό είναι καταπληκτικό, Σκέψου, τι κάναν τα τρία γουρουνάκια στην καλύβα περιμένοντας τον Κακοτολίκο. Α, καλά, αυτό είναι τέλειο. Τι θα φτάκαλε. Αχ, τι ωραία, κινούμενα σχέδια. Μη τα αλλάζεις, καλέ. Γράμμα, μια ιστορία. Μια σειρά κινουμένων σχεδίων για τη γλώσσα από την εκπαιδευτική ραδιοτηλεόραση.